Ο Νίκος ο Ρωμανός είναι ανυποχώρητος. Σε καμία περίπτωση δεν θέλει οι γονείς του να επισκεφθούν τον κύριο Πρωθυπουργό. Δεν είναι θέμα αντιπαλότητος. Είναι θέμα ότι στον αγώνα που δίνει πιστεύει ότι μια τέτοια ενέργεια είναι αντίθετη με τον αγώνα του και τις αρχές του. Τους έπεισε? Αυτό δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω. Εκείνο το οποίο ξέρω είναι ότι υπήρξε ρήξη ως προς το θέμα αυτό. Νερό, τι θα κάνει η Αρμενική? Τις αμέσως επόμενες ημέρες, εάν κατατεθεί η τροπολογία έτσι ως έχει, θα κόψει και το νερό. Είναι δεδομένο, δεν κάνει πίσω. Δεν είναι αυτό το θέμα ζήτημα για πολιτική εκμετάλλευση, όπως το κάνει συνεχώς ο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι σοβαρό θέμα. Και αν το παιδί αυτό πάθει τελικώς κάτι που εύχομαι να μην πάθει, οι πραγματικοί υπεύθυνοι, αυτοί που του φουσκώνουν τα μυαλά και το κάνουν κάτι σαν ήρωα και τον εξωθούν σε αυτήν την απαράδεκτη στάση που θέτει σε κίνδυνο τη ζωή του. Εσείς θα είστε υπεύθυνοι αν πάθει κάτι. Όχι το κράτος. Το κράτος του έχει δώσει και νοσοκομείο και γιατρούς και τα πάντα. Η ζωή του Νίκου είναι σήμερα στα χέρια της κυβέρνησης και της δικαιοσύνης. Στα χέρια του κράτους, το οποίο ο ίδιος αμφισβητεί, όπως είναι φυσικό και όπως έχει κάθε δικαίωμα, αλλά στο οποίο δίνει την ευκαιρία να αποδείξει ότι δεν είναι κούφιο και έλεφος οι διακηρύξεις του. Μια τέτοια μέρα επιβάλλει προπάντων ειλικρίνεια και ανάληψη πολιτικής ευθύνης.